Καλώς ήρθες, γραμματέα του νησί και στο εργατικό κέντρο. Η επίσκεψη εδώ πέρα μας βοηθάει και με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε και για τον κάθε κλάδο ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη του νησιού. Εγώ έχω την τιμή να εκπροσωπώ στο εργατικό κέντρο τον ιστορικό κλάδο των οικοδόμων, ο οποίος εδώ στο νησί, μαζί με το χορό, τον τεράστιο χορό και το παγωπότη που γίνεται από τους ξενοδοχειακούς ομίλους, χορεύουν χέρι-χέρι με όλους τους κατασκευαστικούς τους. Δεν υπάρχει δηλαδή κατασκευαστικός όμιλος που να τον ξέρει και ένα παιδάκι σαν όνομα που να μην δραστηριοποιείται στο νησί μας. Βοηθάει σε αυτό το κλάδο, βοηθιέται ένας άνθρωπος να δει αυτές τις πολύ μεγάλες αντιθέσεις που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή, έχουμε τώρα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, μεγαθύρια, τα οποία καλά εμείς οι εργαζόμενοι τα βλέπουμε με τα κιάλια. Ξέρουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ να πάμε να ξεκουραστούμε σε ένα τέτοιο μέρος, τα οποία φτιάχνονται σε απίστευτους χρόνους, δηλαδή μπορεί να δεις ξενοδοχεία που δεν τα χωράει το μάτι σου να τα δεις ολόκληρα, να φτιάχνονται μέσα σε ένα εξάμηνο, μέσα σε ένα χρόνο ή να ανακαινήσονται. Φυσικά, οι σχέσεις εργασίας που επικρατούν σε αυτά τα εργοτάξια όταν γίνονται εργοτάξια είναι τραγικές. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από κάθε μεριά της χώρας, γιατί για να φτιαχτούν δεν χωράνε, δεν φτάνουν οι κερκυραίοι οικοδόμοι, με μεροκάματα που ξεκινούν από 30 ευρώ. Η ασφάλιση ίσως να είναι στη χειρότερη της φάση αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν κάποιος κοιτάξει θα πιστέψει ότι όλα τα ξενοδοχεία φτιάχνονται μόνο με ανεμιδίκευτους εργάτες. Γιατί τα ένσημα που υπάρχουν είναι αυτά των 27 ευρώ για όλους. Λες και δεν υπάρχει τεχνίτης, λες και δεν υπάρχει μάστορας. Είναι ένα ζήτημα που το σηκώνει έντονα η Ομοσπονδία και ο κλάδος. Τα εργατικά ατυχήματα δεν το συζητώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να γίνουν αυτά τα ξενοδοχεία δουλεύουν το λιγότερο 12 ώρες περισσότερη οικοδομή. Κυριακή είναι μονιμότητα. Αυτή είναι και η συζήτηση που κάνουμε, δηλαδή με τον νόμο Χατζηδάκη πραγματικά δεν ξέρω, δεν θα είναι μόνο τα εργατικά ατυχήματα, θα έχουμε αυτοκτονίες. Θα πηδάει, άμα είναι να δουλεύει τόσες ώρες και τζάμπα, θα πηδάει από τον μπαλκόνι του ξενοδοχείου. Πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση. Και το λέω ότι βοηθάει να φαίνεται μια αντίθεση, γιατί έχεις αυτή λοιπόν διαμορφωμένη η πραγματικότητα, να βλέπεις αυτά τα πράγματα γύρω σου και να θαμπώνεσαι. Και από την άλλη, σε μια περιοχή της Ελλάδας όπως είναι η Κέρκυρα, που καμιά φορά και για αστείο λέμε ότι ζούμε στο Λονδίνο, γιατί βρέχει πάρα πολύ και μια δυνατή βροχή, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο εδώ πέρα. Θα είδατε περισσότερο από τα μέσα και θα τα δείτε και εσείς από κοντά και το απόγευμα τα αποτελέσματα, εν πάση περιπτώσει, μιας βροχόπτωσης. Είναι χαρακτηριστικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ας πούμε, παντού, όπου είναι από τον ποταμό που θα πάτε το απόγευμα να επισκεφτείτε, το πώς πλημμύρισε, ας πούμε, το σχολείο και βγάζανε από μέσα τα παιδιά σηκωτά. Όπου αυτή η περιοχή, μέχρι και τώρα που μιλάμε, έχει κοπεί η πρόσβασή της, γιατί η εξυπηρέτηση γίνεται από ένα γεφυράκι το οποίο είναι από εδώ μέχρι το τέλος της αίθουσας. Τώρα, στο 2021, μιλάς, ας πούμε, ότι κόβεται μια περιοχή για ένα γεφυράκι πραγματικά 20 μέτρα. Φαίνεται αστείο. Αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Εγώ θα σας δώσω, επειδή τυχαίνει και κόσμο να πηγαίνει σε εκείνο το σχολείο, σε εκείνη την περιοχή, για να γίνει μια διαγράμμιση έξω από το σχολείο, να πάρουν δηλαδή ένα κιλό χρώμα κίτρινο για να μην παρκάνω τα αυτοκίνητα, πέρασε 1,5 χρόνος για να γίνει. Και κατόπιν, πώς να το πω, ετοιμάτων, μαζεύαμε υπογραφές κτλ. Ένα από τα αιτήματα ήταν αυτό και έγινε μετά από 1,5 χρόνο. Γι' αυτό λέω, δηλαδή, ζεις αυτό, να τσακίζονται οι οικοδόμοι να φτιάχνουν αυτά τα υπερπολυτελή κτίρια, και όταν έρθει η ώρα εμείς να ζήσουμε αυτό το δικό μας κομμάτι του ελάχιστου χρόνου που μένει, να το ζούμε σε αυτές τις συνθήκες σήμερα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε εμείς να μεταφέρουμε, για να γίνω και εγώ πολύ προς τον ήλιο. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι εδώ ακόμα που μπορούν να δέσουν όλο αυτό το κομμάτι, το πώς το βιώνει η Κέρκυρα του τουρισμού, οι εργαζόμενοι δηλαδή του νησιού, αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε που ήρθατε και βοηθήσατε και εσείς να αναδείξουμε αυτές τις πλευρές.